Σας, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα σας. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Συνέχεια των προηγουμένων, έτσι τα κάνουμε. Εμείς παίρνουμε μια συνέχεια και πάμε. Φαίνεται ότι το vlog το πρωινό των Χριστουγέννων έχει ανοίξει δρόμους. Ένα σχόλιο του Σωτήρη του Μπούτσι, το οποίο θίγει την περίπτωση που ο άλλος γουστάρει περισσότερο τη σχέση και όχι εμάς. Όταν ο άλλος γουστάρει πιο πολύ τη σχέση και όχι εμάς. Καλά Χριστούγεννα, λέει ο Σωτήρης, με υγεία και ό,τι άλλο καλύτερο για όλους. Χρόνια πολλά, Σωτήρη μου, και σε όλους τους φίλους του καναλιού. Θέκλα μου, λέει, για άλλη μια φορά συμφωνώ και με κάλυψες απόλυτα με όλα αυτά που είπες για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν γουστάρουν τόσο τον άνθρωπο που κάνουν σχέση, αλλά την κατάσταση του να βρίσκονται μέσα σε μια σχέση. Άσχετα αν ο άνθρωπος που έχουν σχέση πληρεί μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτά που θα ήθελαν πραγματικά για να είναι καλά σε μια σχέση. Και όταν το διαπιστώσουν αυτό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που θα έχει φύγει ο ενθουσιασμός και θα έχει έρθει η καθημερινότητα, είναι αργά. Διότι είναι παγιδευμένοι λόγω των ανασφαλιών και των κοινωνικών προγραμματισμών μέσα σε μια σχέση που δεν είναι καλή. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει, καλύτερα μόνοι μας παρά με τον λάθος άνθρωπο ή κακώς συντροφευμένοι. Καλύτερα στο μηδέν παρά στο μείον. Ιστερόγραφο, εμένα, όπως και πολλούς άλλους λογικά θεωρώ, με προβληματίζει κάτι στο εν λόγω θέμα και θα ήθελα να έκανες και vlog αν το θεωρούσες απαραίτητο. Και το θεωρώ απαραίτητο και το κάνω vlog. Πώς εμείς να μην γίνουμε θύματα μέσα σε μια σχέση που άλλος γουστάρει περισσότερο τη σχέση και όχι εμάς. Διότι κάποιες φορές τα σημάδια αυτά κραυγάζουν από μακριά, αλλά κάποιες φορές όχι. Πώς έρχεται το ένα θέμα και κουμπώνει πάνω στο άλλο, γουστάρω, γουστάρω, γουστάρω. Λοιπόν, όταν ο άλλος γουστάρει περισσότερο τη σχέση παρά εμάς. Πολλοί άνθρωποι δημιουργούν σχέσεις όχι γιατί έχουν ερωτευτεί το πρόσωπο, όχι γιατί δεν μπορούν παρά να είναι με εκείνο το πρόσωπο, αλλά επειδή θέλουν να είναι μέσα σε σχέση. Θέλουν τη συνθήκη, τη σχέση, την ψευδέστηση ασφάλειας που σου παρέχει μια σχέση, την εγκυρότητα, την κοινωνική που ίσως σου παρέχει μια σχέση ή είναι πρόσωπα συνεξαρτώμενα τα οποία ψάχνουν να προσκοληθούν πάνω σε κάποιον. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι το νέο πρόσωπο που έχουμε γνωρίσει δεν γουστάρει τόσο πολύ εμάς όσο γουστάρει τη σχέση που θέλει να έχει μαζί μας. Καταρχάς, οι άνθρωποι που θέλουν περισσότερο τη σχέση ενθουσιάζονται πολύ νωρίς και πολύ. Γρήγορα και πολύ. Από τις πρώτες συναντήσεις θα μιλήσουν για μακροπρόθεσμα σχέδια, θα ονοματίσουν αυτό που συμβαίνει ότι είναι σχέση, θα εκφράσουν πολύ νωρίς ενθουσιασμό, ερωτικά συναισθήματα, θα πούν «σ' αγαπώ», «σε θέλω», «μου λείπεις». Θα επιδιώξουν να μπουν τροποντινά και έτσι σαν τους εισβολείς μέσα στη ρουτίνα μας. And they will swipe us off our feet, που λένε οι Εγγλέζοι, θα μας σηκώσουν από τα πόδια μας. Δηλαδή θα μας πουν πολύ μεγάλα κομπλιμέντα, πολύ μεγάλες κουβέντες, άδεια λόγια, υποσχέσεις, για να μας ενθουσιάσουν και να μας παρασύρουν στο να μπούμε γρήγορα σε μια σχέση μαζί τους. Θα θέλουν πολύ νωρίς να συγκατοικήσουμε, πολύ νωρίς να κάνουμε σεξ, πολύ νωρίς να δεσμευτούμε με κάποιον τρόπο και γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτοιμο τον έρωτα και τον ενεργοποιούν όταν βρεθεί το πρόσωπο που θα δεχθεί να κάνει σχέση μαζί τους. Πώς τους καταλαβαίνουμε? Καταρχάς, αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για μας. Δεν θα μας ρωτήσουν πράγματα για μας. Δεν θα ενδιαφερθούν να μάθουν για τη ζωή μας. Δεν θα ενδιαφερθούν να μάθουν για τις απόψεις μας. Δεν θα ενδιαφερθούν να μάθουν τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Θα ενδιαφερθούν μόνο για το αν θέλουμε να είμαστε μαζί τους, αν γουστάρουμε να κάνουμε σεξ μαζί τους, αν είμαστε διατεθειμένοι να τους δώσουμε χρόνο και ενέργεια. Είναι άνθρωποι που μιλούν πολύ για τον εαυτό τους, έχουν μία υπερέκθεση και εκδραμάτιση των συναισθημάτων τους, δηλαδή μιλάνε συνέχεια εγώ που νιώθω το ένα και νιώθω το άλλο κλπ. Νιώθουν πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ... Νιώθουν ενθουσιασμό, νιώθουν έρωτα, νιώθουν, κάνουν σχέδια, ενθουσιάζονται απότομα, από τη μια μέρα στην άλλη είναι φουλ ερωτευμένοι, από τη μια μέρα στην άλλη διαλαλούν ότι είμαστε το άλλο τους μισό,
ότι έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους, λένε μεγάλα λόγια και γενικά πολύ νωρίς λειτουργούν σαν πως και είμαστε παντρεμένοι ή είμαστε μαζί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με έναν άνθρωπο που μπαίνει σε μια σχέση και βάζει τα θέλω του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουμε από μια σχέση και στην αρχή μια σχέση να το ξεκαθαρίσουμε. Για παράδειγμα, θέλω να επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο ή αυτή την άποψη έχω για τη σχέση. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να θεωρείς τον άλλο αυτόματα το τέρι σου, να κάνεις άλματα λόγου και άλματα αποφάσεων, να αλλάζεις τη ζωή σου απότομα, ξαφνικά, όλος διόλου, γιατί έχεις συναντήσει έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι διατεθειμένος να φύγει από την πόλη στην οποία ζει και στις δύο εβδομάδες που μας έχει γνωρίσει ή στη μια εβδομάδα που μας έχει γνωρίσει να έρθει να μετακομίσει στην πόλη μας, αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Δείχνει μια απελπισία. Μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι Άλκησης Πρωτοψάλτη, απελπιστικά διαθέσιμη. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σχέση παρά για τα πρόσωπα είναι απελπιστικά διαθέσιμοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη να προσκοληθούν πάνω σε μια σχέση. Άνθρωποι οι οποίοι ίσως είναι και εθισμένοι από τις σχέσεις και έτσι έχουν και τα στοιχεία του εθισμένου ανθρώπου. Οι εθισμένοι άνθρωποι έχουν εναλλαγές διάθεσης. Τη μια στιγμή πετούν στα ουράνια και την άλλη είναι πολύ πεσμένη η ψυχολογία τους. Δεν έχουν σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν. Διατηρούν μια μυστικότητα, ένα secrecy, they are very secretive, είναι πολύ μυστικιστές και κρατούν μυστικά σε σχέση με τα σχέδιά τους, τα πλάνα τους, τι θέλουν να κάνουν, πώς θέλουν να το κάνουν. Δεν μιλάνε πολύ να πούν εγώ έχω κάνει αυτό και αυτό στη ζωή μου. Αποφεύγουν να μιλάνε για το παρελθόν τους, αποφεύγουν να μιλάνε για τις προηγούμενες τους σχέσεις, αποφεύγουν να εξηγούν τον εαυτό τους. Θέλουν να θέσουν τα θέλω τους και εμείς να τρέξουμε όλο χαρά που μας δίνει την ευκαιρία να ικανοποιήσουμε τα τερτύπια του μεγάλου αφέντη ή της μεγάλης αφέντρας. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μέσα στη ζωή μας σαν καταιγίδες, σαν κεραυνή ενερθρία. Διεκδικούν το χρόνο μας, το συναίσθημά μας, την ενέργειά μας. Δεν μας δίνουν χρόνο να τους γνωρίσουμε. Δεν μας δίνουν χρόνο να αποφασίσουμε, να γουστάρουμε να είμαστε μαζί τους. Σου λένε, μα βρήκες τέτοια ευκαιρία, έναν άνθρωπο που να, είναι, που να σε θέλει και να είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει μια σοβαρή σχέση μαζί σου και εσύ το σκέφτεσαι και εσύ λες να μην βρεθούμε αμέσως και εσύ λες να μην κάνουμε σεξ νωρίς και εσύ λες ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα και μετά να αποφασίσω αν θα είμαστε μαζί. Α, πρέπει να ζήσεις επιτέλους, πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, είσαι πολύ συντηρητική ή έχεις φοβία με τις σχέσεις. Προσπαθούν να μας πείσουν πάση θυσία ότι η επιφυλακτικότητα που είναι φυσιολογικό να έχουμε στην αρχή μιας γνωριμίας είναι κάτι αρνητικό και ότι πρέπει να δείξουμε θάρρος και γενναιότητα και να τολμήσουμε κι εμείς να πηδήξουμε στο κενό και στο άγνωστο. Γιατί κενό και άγνωστο είναι ένας νέος άνθρωπος που ακόμη δεν τον ξέρουμε. Ένας νέος άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει από το διαδίκτυο. Ένας νέος άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει σε ένα πάρτι, τον καιρό που γίνονταν πάρτι και πηγαίναμε και μπορεί να γνωρίζαμε και κόσμο. Ή ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε γνωρίσει, ξέρω εγώ, μας τον έχουν συστήσει και μας έχουν πει και τα καλύτερα λόγια. Είναι άγνωστος. Είναι κενό. Δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί όμως να είναι και ο χειρότερος. Μπορεί να είναι ένας πολύ κατάλληλος σύντροφος για μας. Μπορεί να είναι και εξαιρετικά κατάλληλος σύντροφος για μας. Μπορεί να είναι αυτό που δείχνει. Μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνει. Παίρνουμε το χρόνο μας να γνωρίσουμε τον άλλο άνθρωπο προτού κάνουμε αυτό το άλμα πίστης, το leap of faith, μας είχε πει και η Μαρία Πατσιοπούλου, η συνάδελφος, όταν κάναμε το βίντεο για την εμπιστοσύνη. Δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη σε αγνώστους. Δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν τους έχουμε γνωρίσει ακόμη. Και χρειάζεται και ένα ικανό χρονικό διάστημα για να πούμε ότι τον γνώρισα. Πόσο? Τουλάχιστον 40 μέρες. Τουλάχιστον 40 μέρες γνωριμίας, στην οποία να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία, είτε εκ του σύνεγγυς, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε μέσω τηλεφώνου, δεν ξέρω με τι άλλο τρόπο, και να το δεις τον άλλο πώς λειτουργεί στο χρονικό διάστημα των 6 εβδομάδων. Ένας ο οποίος έχει
εναλλαγές στη διάθεση του, ένας ο οποίος είναι τη μια ζέστη την άλλη κρύο, μέσα σε 6 εβδομάδες θα το δείξει. Ένας ο οποίος έχει την τάση να δίνει με τα μούτρα και μετά να κάνει γκόστινγκ να εξαφανίζεται, θα το δείξει μέσα στις 6 εβδομάδες. Και αν γουστάρετε, και αν γουστάρουμε, και αν θέλουμε, και αν μας βγαίνει, μπορούμε να περιπτυχθούμε κιόλας, μπορούμε να έχουμε και κάποια σωματική επαφή, όσοι θέλει ο καθένας, όσο θέλει ο καθένας, γιατί υπάρχει το στοιχείο της συνένεσης και το στοιχείο της προστασίας εαυτού. Μπορεί δηλαδή να φιληθούμε κιόλας ή να κάνουμε και κάτι περισσότερο, χωρίς όμως να το δένουμε κόμπο ότι έχουμε σχέση και ότι έχουμε γνωρίσει τη γυναίκα των ονείρων μας και ότι έχουμε γνωρίσει τον άντρα των ονείρων μας. Κρατάμε μια επιφυλακτικότητα για το, στο πρώτο χρονικό διάστημα, τις πρώτες 6 εβδομάδες τουλάχιστον, για να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, να παρατηρήσουμε την αξιοπιστία του, την εγκυρότητά του, αν αυτά που λέει τα εννοεί, αν αυτά που υπόσχεται τα κάνει, αν αυτά που απειλεί πάλι τα κάνει, να το δούμε πώς είναι όταν θυμώνει, να το δούμε πώς είναι όταν χαίρεται, να το δούμε πώς είναι όταν απογοητεύεται, να το δούμε πώς είναι όταν γίνεται το δικό του, να το δούμε πώς είναι όταν δεν γίνεται το δικό του. Γενικά να τον ζήσουμε τον άλλον σε διάφορες φάσεις και καταστάσεις. Και χρειάζεται χρόνος για αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν περισσότερο τη σχέση παρά τον άνθρωπο θα προσπαθήσουν να σας πείσουν από τις πρώτες μέρες, από τις πρώτες 2 μέρες, 3 μέρες, μια εβδομάδα, ότι είστε ζευγάρι. That you are meant to be. Ότι είσαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Ότι είστε αδελφές ψυχές. Ότι γιατί να το κουράζουμε. Γιατί να βασανιζόμαστε, γιατί να μην ζήσουμε μαζί, γιατί να μην κοιμηθούμε μαζί, γιατί να μην φάμε μαζί κάθε μέρα, γιατί να μην μοιραζόμαστε τις μέρες και τις ώρες μας, να γίνουμε αυτοκόλλητοι με ποιον, με έναν που δεν το ξέρεις, με μια που δεν την ξέρεις. Μάθε την, μάθε τον, γνώρισέ τον. Δεν λέω να παίζεις με άλλους παράλληλα. Δεν λέω να μην είσαι έντιμος και ειλικρινής στις προθέσεις σου, αλλά δικαιούσε να πάρεις το χρόνο σου για να δεις αν ο άλλος ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος και έχει σοβαρά επιθυμία για σένα. If he or she mean business. Εάν είναι σοβαρό το ενδιαφέρον για σένα. Γιατί ένας που έχει σοβαρό ενδιαφέρον για σένα, μία που έχει σοβαρό ενδιαφέρον για σένα, αν του πεις, αν της πεις θέλω το χρόνο μου να σε γνωρίσω, ας ξαναβγούμε, ας μιλήσουμε κι άλλο και βλέπουμε αν θα κάνουμε σχέση. Αν εσένα γουστάρει ειδικά, θα περιμένει. Θα σου πει, άιστα στο καλό και φεύγω και δεν με θες και φεύγω και την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα με άλλον και με άλλη πάλι να πουλάει γάτπες και έρωτες. Το τεστ του χρόνου θα αποδείξει αν ο άλλος θέλει εμάς περισσότερο ή τη σχέση. Δεν του δίνουμε τη σχέση, του στυλ του, ότι δεν υποκύπτουμε στις επιθυμίες του καθενός να μας λέει ότι είσαι φιλενάδα μου, είσαι ο φίλος μου, είσαι το κορίτσι μου, είσαι το αγόρι μου. Όχι, γνωριζόμαστε, φλερτάρουμε, βγαίνουμε ραντεβού. Είμαστε σε μια διαδικασία που γνωριζόμαστε. Μπορεί να καταλήξουμε εκεί, μπορεί να μην καταλήξουμε εκεί. Είναι πολύ σπουδαίες αυτές οι πρώτες εβδομάδες της γνωριμίας μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί εκείνη την περίοδο, προτού ακόμη ερωτευτούν και τυφλωθούν, γιατί μόνο ενθουσιασμός μπορεί να υπάρχει στην αρχή. Ο έρωτας, είπαμε, θέλει και ένα χρονικό διάστημα α για να δημιουργηθεί και θέλει και τη σωματική επαφή, γιατί εκείνη την περίοδο μπορείς να γνωρίσεις καλύτερα τον άλλο. Άμα φτάσεις και δεθείς, άμα φτάσεις και γίνεις ζευγάρι, όταν έρχονται τα προβλήματα μετά, πολύ πιθανό να τα αγνοήσεις ή να πεις άμορε θα τον αλλάξω, άμορε θα την αλλάξω, με την αγάπη μου θα μαλακώσει, με την αγάπη μου θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, τίποτα, τέτοια μπλε. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και στον άλλο άνθρωπο. Αυτά. Επίσης, σημειώστε το και να το θυμάστε ότι κάποιος που μας θέλει πραγματικά θα επιμένει. Δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα να φύγουμε. Στην περίπτωση που κάποιος επιμένει από την αρχή, κάποιος επιμένει από την αρχή να οπωσδήποτε να έχουμε σχέση και να ζευγαρωθούμε και να κάνουμε κλπ. Κλπ. Τώρα, αν εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε με τα μούτρα, αν εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε περισσότερο τη σχέση παρά τον άνθρωπο, η λύση είναι μία, ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία, για θεραπεία των συνεξαρτητικών τάσεων, για θεραπεία του πληγωμένου παιδιού που έχουμε μέσα μας, για αύξηση της αυτοεκτίμησης μας, για ενίσχυση της αγάπης προς τον εαυτό μας. Γιατί οι άνθρωποι που θέλουμε τη σχέση περισσότερο από ό,τι θέλουμε το πρόσωπο, στην ουσία δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και τον ξεπουλούμε φτηνά.
Γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας, μας ενδιαφέρει η σχέση. Είμαστε θυσμένοι και άρρωστοι με τη σχέση. Και ξαναναφέρω το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ, Γυναίκες που απαγαπούν πολύ, το οποίο μπορεί κάλλιστα να διαβαστεί και από άντρες, το οποίο αυτή την περίοδο διαβάζουμε σε όσους βρίσκονται στο πρόγραμμα συμμετοχής στο κανάλι. Και μπορείτε και εσείς να το βρείτε να το διαβάσετε. Είναι θέμα εθισμού στη σχέση, το να θέλει ο άλλος τη σχέση περισσότερο από το πρόσωπο. Και θα το έχετε δει, όλοι το έχουμε δει, ότι τέτοιοι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα, άπαξ και τελειώσει η σχέση, πολύ σύντομα θα βρεθούν σε μία άλλη. Δεν μπορούν να κάτσουν μόνοι τους. Δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Ή δεν μπορούμε να κάτσουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί όλοι μας είμαστε υποψήφιοι να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, ή έχουμε λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, ή θα λειτουργήσουμε στο μέλλον, δεν ξέρω, για να είμαστε σίγουροι γι' αυτά. Ελεγχόμαστε τακτικά. Ψυχοψαχνόμαστε. Για να είμαστε σε μια συνθήκη στην οποία μόνο από καθαρή επιθυμία και μόνο επειδή θέλουμε και γουστάρουμε το άλλο πρόσωπο θα μπαίνουμε σε σχέση, και όχι γιατί θέλουμε τη σχέση σαν πανάκια. Γιατί ο έρωτας δεν είναι πανάκια. Α, το θυμήθηκα τώρα. Στο καινούριο μου βιβλίο υπάρχει αντίστοιχο κεφάλαιο για τον έρωτα που λειτουργεί ως πανάκια. Καλημέρα να έχουμε. Φιλιά.